Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Final Stories. Είμαι ο Νίκος Φλίκας και όπως πάντοτε, έτσι και σήμερα, είμαστε εδώ για να ακούσουμε αγαπημένους μας δίσκους, αγαπημένα μας βινήλια. Ένα τέτοιο βινήλιο έχω βάλει αυτή τη στιγμή στο pick-up μου και παίζει. Μελωδίες, συμφωνικές ορχήστρες. Εκεί θα ταξιδέψουμε, εκεί στο απόψινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τέτοια μουσική. Με έναν πολύ αξιόλογο διευθυντή ορχήστρας, μουσικό και συνθέτη. Ίσως να μην τον ξέρετε πολύ, λέγεται Πολ Μαριάτι, είναι ένας Γάλλος διευθυντής ορχήστρας, μουσικός όπως είπα και πριν. Το συγκεκριμένο βινήλιο, αυτό εδώ, ήδη παίζει το κομμάτι από την ομώνυμη ταινία Love Story. Une histoire d'amour, έτσι ακριβώς γράφεται στο δίσκο, μιας και είναι όλα στα γαλλικά, λόγω του ότι ο Πολ Μαριάτ, όπως είπαμε, είναι Γάλλος. Πάμε να δούμε 2-3 πραγματάκια για τη ζωή του Πολ Μαριάτ και επιστρέφουμε πάλι εδώ για να σας παρουσιάσω τον δίσκο και να ακούσουμε έτσι ένα επιλεγμένο κομμάτι που έχω επιλέξει εγώ από όλα αυτά τα διαμάντια που έχει αυτός ο δίσκος. Ο Μαριάτ γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μασαλία της Γαλλίας. Ο πατέρας του ήταν ένας ταχυδρόμος που έπαιζε ερασιτεχνικά κλαρίνο, πιάνο και βιολί. Ο Μαριάτ ξεκίνησε να παίζει μουσική από 4 ετών. Στην ηλικία των 10 ετών γράφτηκε στο Οδείο Μασαλίας. Είχε δείξει από νωρίς την αγάπη του με την τζαζ και την κλασική μουσική. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Μαριάτ έστησε μια δική του μπάντα και έκανε συναυλίες σε όλη την Ευρώπη. Κατά τη δεκαετία του 1950 έγινε μουσικός διευθυντής σε δύο πολύ γνωστούς Γάλλους τραγουδιστές, τον Σάρλ Αζναβούρ και τον Μάουρι Σεβαλιέρ, περιοδεύοντας μαζί τους σε όλο τον κόσμο. Ο Μαριάτ αποσύρθηκε το 1998. Έδωσε την τελευταία του συναυλία που ηχογραφήθηκε ζωντανά στο θέατρο Σαγιονάρα στην Οσάκα της Ιαπωνίας. Όμως η ορχήστρα του συνέχισε να περιοδεύει σε όλο τον κόσμο μέχρι το 2006. Ο Πολ Μαριάτ πέθανε στις 3 Νοεμβρίου του 2006 στο Περπιγκάν της Γαλλίας σε ηλικία 81 ετών. Αδιαμφισβήτητα, ο Πολ Μαριάτ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Γάλλους μουσικούς συνθέτες και διευθυντές ορχήστρας. Εκπληκτικές μουσικές και σε αυτό το επεισόδιο. Ταξιδεύουμε μέσα από την ορχήστρα του Πολ Μαριάτ, αυτού του Γάλλου διευθυντή ορχήστρας, ως πολύ αξιόλογου μουσικού. Να σας δείξω εδώ και το βινήλιο, το απόψινό, είναι αυτό εδώ, το μπροστόφυλλο και έτσι είναι από πίσω. Εδώ γράφει «Le Grand Musique de Film», είναι οι μεγάλες μουσικές των ταινιών. Έχει φωτογραφίες και αποσπάσματα από τους πρωταγωνιστές της κάθε ταινίας, δηλαδή του κάθε κομματιού που έχει να κάνει με την κάθε ταινία. Ακούσαμε πριν το Love Stories, να εδώ είναι μια εικόνα από την ταινία. Να σας πω ότι το συγκεκριμένο βινήλιο δεν ανήκει στην προσωπική μου συλλογή. Το δανείστηκα
από έναν πολύ καλό φίλο, τον Χαράλαμπο τον Αποστολίδη, ο οποίος μου το έδωσε για να κάνω αυτό το επεισόδιο του Vinyl Stories, να σας το παρουσιάσω δηλαδή, και στη συνέχεια θα το επιστρέψουν. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό να σου δίνει κάποιος ένα βινήλιο, να το αποχωρίζεται δηλαδή από τη συλλογή του, γιατί συνήθως δεν δίνουμε βινήλια, γιατί φοβόμαστε να μην γρατζουνιστούν, να μην χαθούν. Όμως, αν έχουμε ανθρώπους που τους αγαπάμε, μπορούμε να τους δανείσουμε και βινήλια. Έτσι ακριβώς έκανε και ο φίλος μου ο Χαραλάμπος, μου έδωσε το βινήλιο, σας το παρουσιάζω. Θέλω να σας πω ότι το συγκεκριμένο βινήλιο, αυτό το Le Grand Musique de Films, είναι μελωδίες, όπως σας είπα και πριν, από πολλά γνωστά soundtrack ταινιών, εκτελεσμένα από την προσωπική ορχήστρα του Paul Mariat. Ωραία. Οι εγγραφές αυτές γίνανε από το 1966 έως το 1972, των συγκεκριμένων κομματιών. Το βινήλιο κυκλοφόρησε το 1973, από τη Philips Record. Πολύ αξιόλογη και αυτή η εταιρεία, η Philips Record. Εγώ για το συγκεκριμένο επεισόδιο αποφάσισα να σας βάλω το πρώτο κομμάτι από την πρώτη πλευρά, που είναι το soundtrack της ταινίας «Ο Νονός», πολύ γνωστή φυσικά, και λέω να αφήσουμε τα λόγια και να παίξει το βινήλιο. Oh,